Πώς θα κινηθούμε? SMS στο 13032. Μέχρι 3 ώρες ημερησίως θα μπορούμε να ψωνίζουμε εκτός και μάλιστα μιλάμε είναι για... Είναι έτοιμο το... Έτοιμη η πλατφόρμα. Ναι. Από την Παρασκευή είναι έτοιμη. Το δοκίμασα. Έστειλα 13032 και, μια... και ξανά έστειλα μετά 13032. Το δεύτερο δεν το δέχτηκε. Μου απάντησε ότι επιτρέπεται μόνο μία μετακίνηση. Ωραία. Με το κωδικό 13032. Άρα ο Πιερακάκης το έχει έτοιμο το σύστημα. Πάμε να δούμε τώρα πώς θα λειτουργήσει. Τώρα θα ψωνίζουμε είτε εκτός καταστήματος είτε εντός στο Click Away, Click and Shop, ας πούμε. Ωραία. Και βεβαίως πρέπει να πούμε ότι θα υπάρχουν το ένα πελάτη ανά 25 τετραγωνικά μέτρα, το οποίο θα πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη μας. Άρα τα καταστήματα δεν θα μπορούν να δέχονται παραπάνω κόσμο. Ναι. Φοβόμαστε για τις ουρές που θα δημιουργηθούν έξω από αυτά, γιατί θα περιμένει ο κόσμος. Έλα, με ραντεβού είναι. Θα είναι με ραντεβού, αλλά κανείς δεν μπορεί να υπολογίσει ότι το ραντεβού το θα θέλει να το κρατήσει. Τζάστι, θα περιμένει μήπως... Εντάξει. Αυτό είναι και στο δικό μας το μυαλό και στο δικό μας το να μην θέλουμε να περιμένουμε να είμαστε θυμμένοι στην ουρά. Ναι. Να πηγαίνουμε την ώρα του ραντεβού μας. Αυτό που λέγαμε και την προηγούμενη φορά είναι ότι δεν είναι μόνο ότι θα έχουμε το 13032 στο μήνυμα, είναι ότι θα έχουμε και, ας το πούμε, καβάντζα, ναι, το μήνυμα 6. Δεν θα το έχουμε. Δεν είναι έτσι. Γιατί 13032 μπορείς να κινηθείς διαδημοτικά. Ναι, σύμφωνα. Δεν μπορείς να έχεις φύγει από το δήμο σου και να στείλεις εξάρι, γιατί από αν σε ελέγξουν. Από το Δήμο Βύρωνα στο Δήμο Αθηναίων μπορώ να μπω? Δεν ξέρω εσείς ποιο, αλλά λέω το εξής. Δήμα δεν είναι. Άμα αρχίσουμε τώρα. Δεν είναι. Είναι διαδημοτική μετακίνηση από το Βύρωνα. Ας τα δικά σου τώρα πρωί. Εγώ μιλάω. Ας τις μαλαγανιές. Σου λέει 13032 παιδιά, μπορείς να κινηθείς, κυρία Ντόρα, μπορεί να πάει από την Παιανία που είμαστε στην Αθήνα να ψωνίσει. Για 3 ώρες. Δεν μπορεί η κυρία Ντόρα να κοτσάρει και να εξάρει ενώ θα βρίσκεται στο τέτοιο και να τη βρούνε να περπατάει γύρω-γύρω από την πλατεία συνταγμάτων. Θα φάει πρόστιμο. Ναι, άμα σε βρούνε, άμα σε σταματήσουν. Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, θα γίνουν έλεγχοι. Τώρα, καταρχάς θα πούμε λίγο για να σου πω τώρα κάτι, να συμφωνήσουμε σε κάτι. Σε τι? Θέλαμε να ανοίξουνε. Θέλαμε, δεν θέλαμε. Ναι, θέλαμε τώρα μην αρχίζουμε να λέμε πώς, τι, γιατί μπορούμε να κάνουμε. Να βοηθήσουμε κι εμείς λιγάκι. Για να ξεφύγουμε. Δεν γίνεται να τα βρίσκουμε όλα μαύρα. Δεν γίνεται να έχουμε μονίμως γκρίνια ή να ανοίξουν ή να μην ανοίξουν. Να ανοίξουν μονίμως, με προσοχή. Ούτε μονίμως να πηγαίνει το μυαλό μας το πονηρό και πώς θα ξεφύγω και να πάω από εκεί για να μην με πιάσουν. Γιατί για να το αξίζει του πας στη συζήτηση. Αυτό που λέγαμε πριν με το self-test. Θα υπάρξει γονιός που θα στείλει βεβαίωση στο σχολείο με το παιδί του ότι το παιδί είναι αρνητικό και δεν θα του έχει κάνει το τεστ. Θα το κάνει το τεστ. Οπωσδήποτε θα το κάνει. Θα υπάρξει. Δεν νομίζω να υπάρχει περίπτωση. Θα είναι ένας ελπίζω να μην γονιός και ένας γονιός που. Ελπίζω να μείνει. Και κατέχεται από άγρια. Γιατί τότε πρέπει να σκεφτούμε και τη δική μας την ευθύνη, παιδιά. Και δεν μιλώ για την ατομική ευθύνη και το παιχνιδάκι της κυβέρνησης ή της κάθε κυβέρνησης να μεταθέσουμε καμία ευθυνούλα στους πολίτες για να καλύψουμε τις δικές μας. Αλλά πρέπει και εμείς να αναλάβουμε ένα κομμάτι από αυτή την πίτα. Δεν γίνεται. Συμφωνεί. Ας μην μιλούσαμε για ανεμπόριο, για να πούμε δύο πράγματα ακόμα. Είναι καθαρά διαδικαστικά για τον κόσμο που μας παρακολουθεί και που τέλος πάντων σε λίγες ώρες θα θέλει να πάει να ψωνίσει. Αρχικά πρέπει να κλείσουμε ένα ραντεβού με το κατάστημα που μας ενδιαφέρει. Αυτό μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά. Θα υπάρξει μια επιβεβαίωση, ένα αποδεκτικό SMS, ένα email, το οποίο πρέπει να έχουμε εμείς στα χέρια μας από το κατάστημα. Μάλιστα. Δηλαδή, αν δεν έχουμε εμείς ένα αποδεκτικό, μαζί με το SMS και την ταυτότητά μας, δεν θα έχουμε πρόβλημα σε έναν έλεγχο. Μας στέλνει το μαγαζί. Θα μας στείλει, πρέπει το μαγαζί να μας στείλει ένα απαντητικό email ή ένα SMS. Το έχουν ξανακάνει. Έχουμε ραντεβού μαζί. Έτσι. Το έχουμε ξανακάνει. Εντάξει, το έχουμε ξανακάνει ακριβώς, αλλά θέλω να σας θυμίσω όμως ότι πολλές φορές πάσχει σε ένα μαγαζί χωρίς ραντεβού. Στο παρελθόν δεν υπήρχε το SMS, αν θυμάστε, που στέλναμε για να πάμε στο. Εκεί θα γίνει αυτό που έκανε η κυρία Ντόρα. Υπήρχε το SMS ή παίρνει τηλέφωνο εκείνη την ώρα και σου απαντάει απ' έξω, του λέει θέλω να πάρω κάτι. Εμένα σου λέει δεν έχει στείλει. Ωραία, δεν μου έχει στείλει μήνυμα, δεν με έχει πάρει τηλέφωνο να δώσουμε το ραντεβού. Έχω διαθέσιμο ραντεβού τώρα. Το κάνει επί τόπου εκείνη την ώρα. Εγώ περίμενα 10 λεπτά, μου έβαλε το ραντεβού και μπήκα μέσα και το έκανα. Αλλά υπήρχε απαντητικό. Και τότε, πριν από τις γιορτές δηλαδή, στις γιορτές.